Η Μαρία Πολυδούρη, 1902-1930, ήταν Ελληνίδα ποιήτρια της νεορομαντικής σχολής. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 1η Απριλίου 1902. Ήταν κόρη του εξαίρετου φιλόλογου Ευγένιου Πολυδούρη και της Κυριακής Μαρκάτου, μιας γυναίκας με πρώιμες φεμινιστικές αντιλήψεις. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στην Καλαμάτα. Στα γράμματα εμφανίστηκε σε ηλικία 14 ετών με το πεζοτράγουδο «Ο πόνος της μάνας», το οποίο αναφέρεται στον θάνατο ενός ναυτικού που ξέβρασαν τα κύματα στις ακτές των φιλιατρών και είναι επηρεασμένο από τα μυρολόγια που άκουγε στη μάνη. Στα 16 της διορίστηκε στην Ομαρχία Μεσσηνίας και παράλληλα εξέφρασε ζωηρό ενδιαφέρον για το γυναικείο ζήτημα. Το 1920, σε διάστημα 40 ημερών, έχασε και τους δύο γονείς της. Το 1921 μετατέθηκε στην Ομαρχία Αθηνών και παράλληλα γράφηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην υπηρεσία της εργαζόταν και ο Κώστας Καριωτάκης. Γνωρίστηκαν και μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας φοδρός έρωτας, που μπορεί να κράτησε λίγο, αλλά επηρέασε καθοριστικά τη ζωή και το έργο της. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1922. Η Μαρία ήταν τότε 20 ετών, ενώ ο Καριωτάκης 26. Εκείνη είχε δημοσιεύσει κάποια πρωτόλια ποίηματα, ενώ εκείνος είχε ήδη κερδίσει την εκτίμηση κάποιων κριτικών και ομοτεχνών του. Το καλοκαίρι του 1922 ο Καριωτάκης ανακάλυψε ότι έπασχε από σύφυλλη, νόσο που τότε ήταν ανίατη και αποτελούσε κοινωνικό στίγμα. Ενημέρωσε αμέσως την αγαπημένη του Μαρία και τη ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνη του πρότεινε να παντρευτούν χωρίς να κάνουν παιδιά, όμως εκείνος ήταν πολύ περήφανος για να δεχτεί τη θυσία της. Η Μαρία αμφέβαλε για την ειλικρίνειά του και θεώρησε ότι η ασθένειά του ήταν πρόσχημα του εραστή της για να την εγκαταλείψει. Το 1924 μπήκε στη ζωή της ο δικηγόρος Αριστοτέλης Γεωργίου, που μόλις είχε επιστρέψει από το Παρίσι. Ήταν νέος, ωραίος και πλούσιος και η Πολυδούρη τον αραβωνιάστηκε στις αρχές του 1925. Η Μαρία όμως αγαπούσε πάντα τον Καριωτάκη. Παρά την αφοσίωση του αραβωνιαστικού της, η Πολυδούρη δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σοβαρά σε καμία δραστηριότητα. Έχασε τη δουλειά της στο δημόσιο μετά από αλλεπάλληλες απουσίες και εγκατέλειψε τη νομική. Φίτησε στη δραματική σχολή Κουναλάκη και την επαγγελματική σχολή θεάτρου και μάλιστα πρόλαβε να εμφανιστεί ως ηθοποιός σε μια παράσταση. Το καλοκαίρι του 1926 διέλυσε τον αραβόνα της και έφυγε για το Παρίσι. Σπούδασε ραπτική, αλλά δεν πρόλαβε να εργαστεί γιατί προσβλήθηκε από φυματίωση. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1928 και συνέχισε την οσιλία της στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου έμαθε για την αυτοκτονία του πρώην εραστή της, του Κώστα Καριωτάκη. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητική συλλογή, «Οι τρίλιες που σβήνουν», και το 1929 τη δεύτερη, «Ηχό στο χάος». Η Πολυδούρη άφησε δύο πεζά έργα, το ημερολόγιό της και μία ατιτλοφόρητη νουβέλα με την οποία σαρκάζει ανελέητα το συντηρητισμό και την υποκρισία της εποχής της. Η φυματίωση όμως τελικά την κατέβαλε και τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου 1930 άφησε την τελευταία της πνοή με ενέσεις μορφήνης που της πέρασε ένας φίλος της στην κλινική.